Με τις απορροφήσεις κονδυλίων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο χώρας το 2021 να φτάνουν τα 750 εκατομμύρια ευρώ, η στόχευση του 1,2 δις για τη φετινή χρονιά είναι ενθαρρυντική για τον αγροτικό κόσμο. Στη συνεδρίαση της 11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος που έγινε στα Χανιά, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Τήλιος διαβεβαίωσε ότι το ποσό αυτό έχει ήδη εγκριθεί από τους θεσμούς και είναι σημαντικά αυξημένο στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά τα χρήματα είναι χρήματα ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα και γι' αυτό το λόγο έχω βάλει σαν στόχο από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο συγκεκριμένο Υπουργείο να χτυπήσουμε και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και αυτό δεν γίνεται με ευχές και με προσευχές, αλλά με συγκεκριμένη δουλειά. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ενδεικτικά το πρόγραμμα νέων αγροτών, για το οποίο οι διαδικασίες ένταξης απλοποιήθηκαν, καθώς καταργήθηκε ο φυσικός φάκελος, τα δικαιολογητικά συλλέχθηκαν ηλεκτρονικά, πλην ενός που απαιτούσε φυσική παρουσία, ενώ στην επόμενη φάση όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να έχουμε τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος μέσα σε μόλις 5 μήνες μετά την κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Θυμίζω ότι στο παρελθόν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτούνταν για να βγουν τα αποτελέσματα 12 μήνες, 14 σε κάποιες περιπτώσεις και 18. Σε 35 με 40 χιλιάδες ευρώ ανέρχεται το ύψος της επιδότησης των νέων αγροτών και όπως ανακοίνωσε ο κύριος Τήλιος, το 70% αναμένεται να καταβληθεί μέσα στον Ιούλιο. Είχαμε συνολικά 2.600 αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι 2.366, είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Από αυτούς οι 1.000 περίπου είναι στο Ηράκλειο, οι 500 και στο Ρέθυμνο, 360 στο Λασίθι και στα Χανιά έχουμε 438 που έχουν επιτύχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο μεταξύ, σημαντικές ελαφρύνσεις περιμένουν μερίδα του αγροτικού κόσμου της χώρας, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός. Το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο ευνοεί αγρότες που ανήκουν σε συλλογικά σχήματα, ομάδες παραγωγών, τους κατ' επάγγελμα αγρότες και όσους ανήκουν στη συμβολιακή γεωργία. Μειώσαμε το φορολογητέο εισόδημα κατά 50%. Να σας το δώσω με ένα παράδειγμα. Αγρότης που είχε φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ, με το προηγούμενο καθεστώς, με τον προηγούμενο νόμο θα έπρεπε να πληρώσει 5.200 ευρώ. Τώρα με τους νέους συντελεστές που ψηφίσαμε θα πρέπει να καταβάλει 1.200 ευρώ. Άρα μιλάμε για μια έκπτωση φόρου 4.000 ευρώ. Όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι χρηματοδοτήσεις από την ΕΑΚΑΠ για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα ανέλθουν στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ.